Για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, για μια κουβέντα η οποία από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, εδώ και τρεις μήνες σχεδόν, βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει μια συμφωνία επί της αρχής. Συμφωνία δεν έχουμε ακόμη. Πόσο κοντά βρισκόμαστε, αυτό μακριά, μπορώ να σας πω, να κλείσει ο εξοδικαστικός συμβιβασμός? Είμαστε πολύ κοντά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο να σας πω λεπτομέρειες, διότι η διαπραγμάτευση θα αρχίσει να γίνει. Για να γίνει κατανοητό και από τον κόσμο, μιλάμε για τις οφειλές σε τράπεζες, δημόσιο και ιδιώτες πιστωτές. Για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες... Ξέρουμε ποιες εταιρείες μπορούμε να πούμε και με βάση ποια κριτήρια θα μπορούν να ενταχθούν? Όχι, δεν μπορούμε να πούμε. Αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες, επειδή δεν έχει κλείσει ακόμα αυτή η διαπραγμάτευση, θα ανακοινωθεί όταν θα ανακοινωθεί. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πάντως θα υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις για τα χρέη? Ποια χρέη προς το δημόσιο, για παράδειγμα, θα αποσαφηνίζεται? Θα υπάρχει. Θα υπάρχουν, είναι ποσοστά. Θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις για το ποιες ειδικότητες ενδεχομένως δεν θα περιλαμβάνονται σε... Με ρωτάτε να σας δώσω λεπτομέρειες, τις οποίες δεν θα σας δώσω. Πρόθεση πάντως είναι να προχωρήσετε σε μια τέτοια κατεύθυνση στην συμφωνία? Υπάρχει αυτή η πρόθεση, αλλά υπάρχει διαπραγμάτευση. Ο κύριος Σταθάκης, ο απερχόμενος υπουργός, είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει απομείωση των κόκκινων δανείων. Είναι μια άποψη που σας βρίσκει, συμφωνώ? Βεβαίως. Σαφέστατα λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα, λοιπόν. Πότε εκτιμάτε, πόσο σύντομα εκτιμάτε ότι θα έχουμε την συμφωνία αυτή? Πότε είναι, 14 με 21 Νοεμβρίου, περιμένουμε την επιστροφή των θεσμών. Σε αυτό το διάστημα εκτιμάτε ότι θα δούμε να υπάρχει και η συμφωνία? Εκτιμάμε ότι θα πάμε μέχρι το τέλος της 21 του μηνός και θα υπάρχει συμφωνία. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι συμμετέχουν στους θεσμούς, έχουν κάνει λόγο για την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ και ζητούν μεγαλύτερη απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Το έχουμε ακούσει και διαστόματος κυρίας Βελκουλέκου. Θα δούμε να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Με ρωτάτε να σας πω τα πράγματα τα οποία τα διαπραγματευόμαστε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το καλύτερο για την κοινωνία. Θα δούμε πόσο θα μπορέσουμε. Αλλά το ότι διαπραγματεύομαστε σκληρά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μάλιστα. Κατανοητό να μην υπάρχουν απαντήσεις σε μια σειρά από θέματα έχοντας πάρει τώρα το χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν και με την εκδήλωση προθέσεων από τις απαντήσεις τις οποίες λαμβάνει κανείς ή δεν λαμβάνει. Η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Μιλήσατε πριν για την ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ευρωπαίων, η ανάπτυξη για 2,7 το 2017 είναι ένα ποσοστό το οποίο εσείς θεωρείτε ότι είναι εφικτό να το δούμε ή είναι μια υπεραισιόδοξη εκτίμηση? Είναι πολύ εφικτό το 2017 να έχουμε. Υπό ποιες προϋποθέσεις? Από δύο προϋποθέσεις, εκτός από αυτές που ανέφερα προηγουμένως. Επενδύσεις, όχι μόνο ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και οι δημόσιες, οι οποίες σας ανέφερα, είναι 5,5 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2016, οι οποίες θα έχουν την ανάπτυξη επίσης του 2017, και ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ μεγάλες που να πούμε ότι δεν είναι εφικτό το επίτευγμα του 2,7% ανάπτυξη. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά και, όπως σας είπα, θα κυνηγήσουμε αυτές τις επενδύσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες.
και έχουμε πολλά προγράμματα και νομοθετήματα που θα κάνουν τις επενδύσεις να είναι θα υπάρχει μια ελκυστικότητα, θα έλεγα, για τις επενδύσεις στην Ελλάδα. Νομοθετήματα που θα αλλάξουν το οικονομικό τοπίο. Την απλοποίηση της σύστασης επιχειρήσεων. Fast track διαδικασίες. Ακριβώς. Δεν το πιστεύετε, αλλά... Το fast track, να σας θυμίσω ότι από το 2009 το ακούμε στην Ελλάδα. Το 2009 ήταν άλλη κυβέρνηση. Εξακολουθούμε να τα ακούμε πάντως. Και εγώ σας λέω ότι θα το πετύχουμε. Και έχετε αναφερθεί πρόσφατα, δεν ξέρω αν είναι σε άρθρο ή σε συνέντευξή σας, για την φοροδιαφυγή, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Φοροδιαφυγή σε τι επίπεδο, από ποιους? Μιλήσατε για μεγάλη φοροδιαφυγή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται. Με ρωτάτε πάλι αυτές τις ερωτήσεις που έπρεπε να κάνετε στον κύριο Τσακαλώτο. Το ότι υπάρχει φοροδιαφυγή, υπάρχει φοροδιαφυγή. Και νομίζω ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Αλλά χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Και η κυβέρνηση έχει πει ότι η διαφθορά θα καταπολεμηθεί, η φοροδιαφυγή θα καταπολεμηθεί και υπάρχει πρόοδος. Οπότε δεν μπορώ να σας πω φυσικά ονόματα, ούτε μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αλλά τα έσοδα αυξάνονται. Οπότε έρχονται από τις μεγάλες φορολογίες, αλλά επίσης και από τη φοροδιαφυγή, την οποία λιγοστεύουμε λίγο-λίγο. Αλλά αυτή είναι η πρόοδος. Σε ένα άρθρο σας προδημήνου στην εφημερίδα Καθημερινή έχετε αναφερθεί στην περίπτωση της Ελλάδας, λέγοντας ότι οι ένοχοι στην περίπτωση της Ευρωζώνης δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα οι Έλληνες που ξόδευαν πάρα πολύ, δανείζονταν ακόμη περισσότερο, συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν. Σε αυτή τη δήλωσή σας αναφερόμουν πριν, και συνταξιοδοτούνται πολύ νωρίς και μια σειρά από άλλες επισημάνσεις που κάνετε αργότερα. Άμα διαβάσετε πιο προσεκτικά το άρθρο, θα δείτε ότι αυτό που λέω είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί, ότι οι Έλληνες, όπως και οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι, ξοδεύουν πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ορμόμενος από Αμερική, για να το πω κατά αυτόν τον τρόπο, η άποψή σας για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ποια είναι σας? Κοιτάξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μια πολιτική η οποία δεν έχει αλλάξει για πάρα πολλά χρόνια και την έχει εφαρμόσει στην Ελλάδα με καταστροφικές συνέπειες, διότι δεν είδαμε τα αποτελέσματα που μας έλεγαν ότι θα δούμε. Οπότε παρόλο που μια εσωτερική δυσφήμιση που έγινε για το πρόγραμμα της Ελλάδος ότι ήταν λάθος, συνεχίζεται το πρόγραμμα και μάλιστα τώρα το δούνου του λέει ότι για να μπει στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουμε κι άλλες εξοδοτικές πολιτικές. Οπότε είναι ένα πρόβλημα. Η πολιτική λιτότητας η οποία υποδείχθηκε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το είπατε ήδη, είναι μια πολιτική η οποία δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποτελεί τη μοναδική φωνή η οποία σταθερά αναφέρεται στο ζήτημα του χρέους και οι οποίοι λένε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, το χρέος πρέπει να μπει στο τραπέζι, πρέπει να μπει στο τραπέζι τώρα και εφόσον συμβεί αυτό μπορούμε να δούμε και τη συμμετοχή μας στο ελληνικό πρόγραμμα. Έχοντας κάποιος αυτές τις δύο τοποθετήσεις, θέσεις μάλλον, από τη μία σκληρή πολιτική λιτότητας, από την άλλη
τον μοναδικό ο οποίος βάζει πλάτη για το θέμα του χρέους. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο τέλος της ημέρας τι είναι? Είναι ένας εταίρος, είναι κάποιος ο οποίος τον θέλουμε στο πρόγραμμα αυτό ούτως ώστε να πιέσουμε για το χρέος, ή ενδεχομένως η αιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην σκληρή λιτότητα το καθιστά απαγορευτικό ως συνεχιστής αυτό το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει, όπως είπα, τις δικές του αιμονές. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο για το Ευρωπαϊκό, για την Ελλάδα. Είναι για την Ευρώπη, για ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαστε μέλος της Ευρωζώνης και είμαστε μέλος της Ευρώπης. Και όπως ξέρουμε ότι η Ευρωζώνη θέλει το νομισματικό ταμείο και μπορεί να το πάρει μόνο σαν συμβουλευτικό όργανο. Mm-hmm. Αυτό που θέλουμε εμείς και αυτό που ξέρουμε είναι ότι η Ευρωζώνη έχει αποφασίσει, ή είχε αποφασίσει το Μάιο, ότι θα πρέπει να το χρέος της Ελλάδος να διευθετηθεί. Και είναι το βαχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και το υπόλοιπο. Προσωπικά θεωρείτε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να μείνει σε αυτό το σχήμα των θεσμών, ή θα ήταν καλύτερα? Δεν θα σας δώσω τη δική μου την απάντηση, γιατί δεν έχω σκεφτεί αυτό το ζήτημα από το δικό μου το χαρτοφυλάκιο, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση. Αυτό είναι μόνο για τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν φωνές οι οποίες συζητούν, προβλέπουν ένα τέταρτο μνημόνιο να έρχεται κάποια στιγμή. Πόσο μακριά από την πραγματικότητα είναι ένα τέταρτο μνημόνιο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Ακόμα όχι. Και γιατί να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει? Γιατί κάποιος το είπε? Εγώ σας λέω ότι θα υπάρξει τέταρτο μνημόνιο. Mm-hmm. Γιατί αν αυτές τις προϋποθέσεις που σας είπα προηγουμένως τηρηθούν ή γίνουν, όπως το κλείσιμο της αξιολόγησης. Εάν υπάρξει επιμονή από τους εταίρους για να συνεχίσουμε στην σκληρή λιτότητα, για να συνεχίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο όπως πηγαίνουμε σήμερα, πατώντας πάνω στις ράγες των τριών αυτών μνημονίων που έχουν υπογραφεί μέχρι στιγμής. Ένα τέταρτο μνημόνιο είναι κάτι το οποίο εσείς το αποκλείετε, εάν δεν υπάρξουν διαφοροποιήσεις? Μα το αποκλείω, διότι θα υπάρξουν επενδύσεις, θα υπάρξει ανάπτυξη. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Λοιπόν, επανέρχεστε στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Στο αισιόδοξο σενάριο. Μα κοιτάξτε, δεν θα άφηνα μια πολύ καλή δουλειά που είχα αν δεν πίστευα ότι αυτό που μου ανέθετε ο Πρωθυπουργός δεν θα το πετύχαινα. Λένε ότι οι ακαδημαϊκοί είναι εξαιρετικοί στο να σου περιγράφουν πράγματα, στο να σου λύνουν προβλήματα σε επίπεδο θεωρίας, αλλά η πράξη με την θεωρία έχουν μια τεράστια απόσταση και ελάχιστοι από τους ακαδημαϊκούς έχουν καταφέρει να επιβεβαιωθούν και στην πράξη. Το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ελάχιστοι που έχουν διαπρέψει στην πολιτική. Και σε μια αλλαγή του παραγωγικού πρότυπου. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνέντευξη. Πριν ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, να σας γυρίσω λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βεβαίως. Κοντός ψαλμός αλληλουία, αύριο οι εκλογές. Πρόβλεψη. Έχετε παρακολουθήσει το έχετε παρακολουθήσει, ναι. Το ζούσατε, όχι το παρακολουθούσατε.
Δεν ξέρω αν είναι πρόβλεψη από αυτό που θα σας πω, νομίζω είναι επιθυμία. Mm-hmm. Ότι